Συνεχίζεται η κόντρα ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία για το αν τελικά οι γεννηθεί το 1997, 18 χρόνια πλέον, έχουν δικαίωμα ψήφου και θα έπρεπε να ψηφίσουν σε επικείμενε εκλογέ ή όχι. Συγκεκριμένα, συνέχεια δόθηκε στο ΣΥΡΙΑΛ με ανακοίνωση από το γραφείο τύπου τη Νέα Δημοκρατία ω απάντηση στο ΣΥΡΙΖΑ για την ψήφο των 18 χρονών. Η ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά αδίστακτα την παραβίαση του νόμου και αυτό την ώρα που γνωρίζει πολύ καλά πως απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος για όσους έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους είναι η εγγραφή τους στους εκλογικούς καταλόγους των Δήμων οι οποίοι συντάσσονται με βάση τις ονομαστικές καταστάσεις που οι Δήμαρχοι υποβάλλουν από 1η έως τέλος Φεβρουαρίου κάθε χρόνου. Αποδοχή τη αυθαίρετη αξίωση του ΣΥΡΙΖΑ για μια τέτοια παρανομία θα έπλητε ευθέω το κύρο των εκλογών. Είναι φανερό πω για μία ακόμη φορά επιχειρούν απροσχημάτιστη εξαπάτηση των πολιτών. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε πραγματικά την αλλαγή του νόμου, είχε τη δυνατότητα να εισηγηθεί την τροποποίησή του πριν κλείσει η Βουλή. Για ακόμη μία φορά κραυγάζει ζητώντα το ανέφικτο και το παράνομο για να προκαλεί εντυπώσει. Ενδιαφέρον όμω έχει τι λέει ο νομικό κόσμο για αυτή την περίεργη υπόθεση και αν τελικά γίνεται να ψηφίσουν οι νέοι 18 χρόνοι ή όχι. Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είναι θέμα κανενό κόμματο. Είναι θέμα απολύτω νομικό. Πράγματι, ενηλικιώνονται, γίνονται 18 χρονών και αποκτούν δικαίωμα ψήφου όλοι όσοι είναι γεννηθέντε από την 1η Ιανουαρίου του 1997 μέχρι τι 31 Δεκάτου του 1997. Τι συμβαίνει όμω, η ενημέρωση των εκλογικών καταλόγων γίνεται κατά μήνα Φεβρουάριο. Σα θυμίζω λοιπόν ότι και το Μάρτιο του 2004, στην εκλογική αναμέτρηση που είχε εκλεγεί πρωθυπουργό ο Κωνσταντίνο Καραμανλή, πάλι λόγω μη εγκαίρου ανανέωση των εκλογικών καταλόγων, οι γεννηθέντε τότε το 1986 δεν είχαν ασχίσει το εκλογικό του δικαίωμα. Στην πράξη όμω τι συμβαίνει. Το πολιτικό κομμάτι είναι ότι μιλάμε για 100.000 περίπου εκλογείς οι οποίοι δεν θα επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα μπορεί να διαμορφώσουν όμως σημαντικές ισορροπίες, μπορεί να δώσουν την αυτοδυναμία και γενικά μπορούν να επιδράσουν όχι απολύτως ε, απαραίτητα σημαντικά, αλλά 100.000 εκλογής είναι 100.000 εκλογής. Νομικά όμως τι συμβαίνει. Νομικά υπάρχουν δυνατότητες για να ψηφίσουν. Είναι μεν λυπηρό το 2014 η συντεταγμένη πολιτεία να μην έχει βρει ένα τρόπο για να μπορεί να ανανεώσει εκλογικούς καταλόγους την πρώτη μέρα του Ιανουαρίου μηχανογραφικά, ηλεκτρονικά, αλλά απ' την άλλη υπάρχουν δύο σαφείς τρόποι ο ένας τρόπος είναι με πράξη νομοθετικού περιεχομένου οπότε και κατατροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 10 του Προεδρικού Διατάγματος 26 του 2012 που αφορά την εκλογική νομοθεσία μπορούν να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους οι συγκεκριμένοι εκλογείς Άλλωστε, ήταν με τόσε πράξει νομοθετικού περιεχομένου από αυτή την κυβέρνηση. Μία για καλό σκοπό δεν επιτρέπεται. Σαφώ και επιτρέπεται. Η δεύτερη λύση είναι με ρητή εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών που θα επιτρέπει σε αυτού του εκλογεί, σαν να έχουν παραλυφθεί από του εκλογικού καταλόγου, με απλά και μόνο την επίδειξη ενό πιστοποιητικού γέννηση, να ασκούν το εκλογικό του δικαίωμα. Το πλεονέκτημα τη πρώτη μεθόδου τη πράξη νομοθετικού περιεχομένου είναι ότι θα είναι καταχωρημένοι στου εκλογικού καταλόγου. Το μειονέκτημα είναι ότι θα δημιουργηθεί μια τεχνική δυσκολία, καθώ θα έρθουν νέοι εκλογικοί κατάλογοι θα έχουμε μεγάλα μπερδέματα. Η άποψή μου ότι η καλύτερη λύση είναι η δεύτερη λύση, με έκδοση ρητή εγκυκλίου, από το Υπουργείο Εσωτερικών. Οπότε, ναι, μεν δεν θα είναι καταχωρημένου στου εκλογικού καταλόγου, θα φαίνονται σαν παραληφθέντε οι συγκεκριμένοι εκλογέ που γίνονται 18 ετών από 1η Πρώτου του 2015, αλλά η διαδικασία θα είναι πολύ πιο απλή, πολύ πιο εύκολη και δεν θα δημιουργήσει προβλήματα. Άρα λοιπόν. Εάν θέλει η πολιτεία, λύσει υπάρχουν. Και για να μην το βάζουμε και σε πολιτική διάσταση το παιχνίδι, υπάρχει υπηρεσιακό Υπουργό Εσωτερικών, πρώην έχει και την εμπειρία. Και αν η πολιτεία έχει τη βούληση, μπορεί άμεσα να το λύσει. Αυτέ τι λύσει προτείνει και ο συνήγορο του πολίτη.